Το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου πέρασαν σήμερα το πρωί οι δύο φερόμενοι αρχαιοκάπηλοι, οι οποίοι βρέθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης για να απολογηθούν για τα αρχαιολογικά ευρήματα που εντοπίστηκαν από αστυνομικούς μέσα στα σπίτια τους. Οι κατηγορούμενοι που φέρονται να σύλλησαν τάφο κοντά στον αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων αρνούνται όλες τις κατηγορίες, σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης. Ο εντολέας μου αρνείται τις πράξεις που του αποδίδονται, ιδίως όσον αφορά τα θέματα που άγονται της αρχαιοκαπηλείας και της κατοχής κάποιων αντικειμένων παρανόμως αποκτηθέντων, και θεωρούμε ότι στο βάθος του χρόνου θα αποδειχθεί και από τα ευρήματα αλλά και από, όλες τις εξετάσεις που θα γίνουν στα αντικείμενα αυτά ότι δεν έχει καμία σχέση με το συγκεκριμένο γεγονός. Και οι δύο αρνούνται την εμπλοκή τους. Μάλιστα, και οι δύο αρνούνται κατηγορηματικά αυτά που τους έχουν αποδοθεί. Τη δράση των φερόμενων αρχαιοκάπηλων που δρούσαν το τελευταίο διάστημα στην περιοχή των Μαλίων αποκάλυψαν οι αστυνομικοί του τμήματος Χερσονήσου, αφού κατάφεραν να εγκλωβίσουν τους άντρες μέσα στα σπίτια τους στην ευρύτερη περιοχή των Μαλίων και να ανακτήσουν τα αντικείμενα αρχαιολογικής αξίας που είχαν αποσπάσει από τον τάφο τον οποίο σύλλησαν, σε απόσταση αναπνοής από τον αρχαιολογικό χώρο, τελικά τους συνέλαβαν, βάζοντας έτσι φρένο στη δράση. Τους. Τα ευρήματα της αστυνομίας είναι ένας ανιχνευτής μετάλλων, 5 τμήματα αρχαίων πύληνων ευρημάτων, απολίθωμα απροσδιόριστης χρονικής περίοδου, 3 τμήματα ακατέργαστου χρυσού βάρους 14 γραμμαρίων, πιστόλι, 2 κυνηγετικά όπλα, φυσίγκια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, ξύλινη σφραγίδα, κοσμήματα τα οποία εμπίπτουν στην ομοθεσία περί αρχαιοτήτων, εργαλεία για την ανασκαφή όπως είναι το ηλεκτρικό κομπρεσέρ και ο φακός κεφαλής, μαχαίρι και δίκυκλη μοτοσικλέτα για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή. Έχει δικαιολογηθεί η κατοχή τους από τον φερόμενο ως δράστη και μάλιστα δικαιολογεί κάποια από αυτά τα οποία είναι αγορασμένα ή άλλα είναι από κάποια άλλη περιοχή. Οπωσδήποτε όχι παράνομα, όχι παρανόμως αποκτηθέντα. Είναι άνω των 65 ετών και οι δύο και μάλιστα με σχεδόν καθαρό ποινικό μητρό. Δεν έχουν ποτέ απασχολήσει τις αρχές ούτε για αυτή την πράξη ούτε για κάποια άλλη. Οι φερόμενοι την Βορύχη πήραν προθεσμία και αναμένεται να βρεθούν ξανά στα δικαστήρια για να απολογηθούν στις 9 αύριο το πρωί, ενώ τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη.